Μαζί μας ο γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Λευτέρης Αβγενάκης, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Αβγενάκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπλέξανε τρεις κριτικοί τώρα εδώ πέρα. Μια χαρά. Ναι, εντάξει, μια χαρά. Εντάξει, γιατί εσύ που είσαι χανιώτης. Φυσικά είναι. Λοιπόν, για να δούμε, κύριε Αβγενάκη. Σκληρή απάντηση ήταν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στη χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, το διάγγελμα του Πρωθυπουργού δηλαδή για την έξοδο. Εγώ θα έλεγα ειλικρινή απάντηση και καθαρή. Στο μόνο που σημείο μπορεί να συμφωνήσουμε είναι ότι όντως δεν είναι λοτοφάγοι οι Έλληνες. Ξέρουμε, δεν ξεχνάμε και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά πώς ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος, ο Αλέξης Τσίπρας, να διεκδικήσει την Πρωθυπουργία της χώρας. Τι είπε, τι έταξε, τι έκανε και τι να κάνει. Για να είμαστε... Νομίζω ότι πλέον ακροατήριο για άλλες ιατρικές παραστάσεις ο κ. Τσίπρας δεν βρίσκει. Εντάξει. Θεωρίζεται στο κομματικό του ακροατήριο. Θέλει να φτιάξει, να ενισχύσει το κομματικό του πεδίο, προφίλ, τη σχέση, διότι κακά τα ψέματα ακόμα και εκεί σήμερα έχει πρόβλημα. Πάντως εντάξει, ανεξάρτητα τώρα από τα επικοινωνιακά που λένε του καθενός, επειδή είναι μια μακρά διαδρομή όλη αυτή η ιστορία των μνημονίων, δηλαδή κράτησε 8 ολόκληρα χρόνια, έτσι, και με ρυθμίσεις και εδώ. Κράτησε, ναι. Πάρα πολύ. Δεν συνεχίζουν. Δηλαδή, αυτό ήθελα να συζητήσουμε λιγάκι. Έτσι, το αύριο, ας πούμε. Υπάρχει εποπτεία, έχουν πάρει να υπάρχουν μέτρα, δεν θα έχουμε εκθέσεις. Έριξε το τρίτο μνημόνιο και δεν ακολουθεί κάτι άλλο. Μα ακολουθεί το τέταρτο. Μα δεν ακολουθεί κάτι άλλο. Τι ακολουθεί. Η χώρα μας έχει καμία σχέση με την πορεία που έχουν ακολουθήσει άλλες χώρες που ολοκλήρωσαν τη σχέση με τα μνημόνια. Καμία σχέση. Άρα ας μιλήσουμε ειλικρινά. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Δεν είναι ειλικρινής και κυρίως δεν ξεχνά. Το πρόγραμμα. Διάσωση τελειώνει, αλλά όχι και ο πόνος. Το τρίτο πρόγραμμα τελειώνει. Έχουμε την τυπική λήξη του τρίτου προγράμματος, αλλά έχουμε στην ουσία ένα τέταρτο πρόγραμμα, με μέτρα ψηφισμένα, τα οποία είναι ύψους 5,1 δισευρώ, με σκληρή εποπτεία, πολύ αυστηρότερη από όλες τις υπόλοιπες χώρες που έχουν περάσει από αυτό το μνημόνιο, και φυσικά σε μέτρα λιτότητας, τα οποία έχουν διάρκεια. Και με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022. 2,2% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. Το ανάρωτησε ο κ. Αβγενάκη. Να ρωτήσω. Για 3 χρόνια η κρατική περιουσία έχει εχωρηθεί και είμαστε στη γωνία για το οποιοδήποτε μπαίνει να τη στηρίξουμε. Αυτό είναι πραγματικότητα τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση. Τουλάχιστον έτσι διαρρέει δηλαδή. Ότι πρώτον παλεύει πάρα πολύ με την Τρόικα που θα έρθει τώρα. Σε μια εβδομάδα έρχεται. Ναι. Σε μια εβδομάδα το θέμα τη αναβολή των συντάξεων, του κοψίματος συντάξεων. Αναβολή. Μάλιστα. Και λένε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και σε μονομερή ενέργεια. Έτσι τουλάχιστον διαρρέουν δηλαδή. Εσύ τώρα είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Δεν υπάρχει, με συγχωρείτε, αλλά δεν υπάρχει ένας Έλληνας που να πιστεύει πια τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας αντιμετωπίζει ένα τείχος υψηλότατο σε σχέση του ιδίου με την κοινωνία. Ενώ παλιότερα ήταν εξαιρετικά περήφανος. Η αλήθεια είναι ότι τροφοδοτούνταν με μια ενέργεια πολύ ισχυρή από την ίδια την κοινωνία για να κινείται, να ομιλεί, να κάνει πολλοτούμπες κυριολεκτικά. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η σχέση. Είναι μακράν έξω από την κοινωνία. Ας πω και κάτι. Πήγε χθες στην Ιθάκη. Έχετε ενημερωθεί τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί. Καταρχήν, καραβιές οι αστυνομικοί για να τον φυλάνε. Κατά δεύτερον, καραβιές οι αφόρμητοι Έλληνες πολίτες, δηλαδή κομματικά στρίχη του ΣΥΡΙΖΑ, που έτρεξαν να τον αγκαλιάσουν. Ναι, αυτός ο κόσμος που ήταν χτες και βλέπαμε ήταν μεταφερόμενος. Με συγχωρείτε, επειδή του ξέρουμε, έχουμε σχέση, έχω εικόνα, πραγματικά και έχουμε άνθρωπους παντού, όλη την Ελλάδα. Ναι. Να μας πούνε τι ήταν αυτοί που τον αγκάλισαν και τα πεθυμούσαν. Ήταν κάτοικοι της Ιθάκης, του νησιού. Τι τους φέρανε με καράβι, λέτε δηλαδή. Όπως ακριβώς σας το λέω. Μάλιστα ήδη τα social media κάνουν πάρτι. Που αναγνωρίζουν τον τάδε, την τάδε από την Αχαΐα, από την Αθήνα, από εδώ, από εκεί. Γνωστά είναι αυτά, δεν είναι τίποτα κρυφό. Και να σα πω λίγο, πότε ήταν τελευταία φορά που πάτησε ο κύριος Τσίπρας μέσα στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία, ήρθε σε επαφή με τους πολίτες, χωρίς την παρουσία του σιδηρότατων αστυνομικών δυνάμεων. Πότε είναι, εγώ δυσκολεύομαι να θυμηθώ το πότε ήταν τελευταία φορά. Ναι. Η σχέση Τσίπρα με κοινωνία είναι παρελθόν. Άρα, επανέρχομαι σε αυτό που με ρωτήσατε και επιμένω ότι δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης που να πιστεύει τον κύριο Τσίπρα. Αυτή. Κυρικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος έλεγαν ψέματα, έλεγαν τα μεγαλύτερα ψέματα όσο ήταν στην αντιπολίτευση, παρότι έξεραν τους αρχόντας στην εξουσία και τα καλύτερα την ενημερωτήσουν όλα τούτα. Δηλαδή έταξαν 12 δισεκατομμύρια παροχές από το βήμα της ΔΕΘ, ο κύριος Τσίπρας,
ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, παρασύρει παντού χάρισμα, διαγραφή χρεών και τα θυμάστε. Γιατί αυτό τι έφερε, ένα τρίτο και ένα τέταρτο μνημόνιο. Χθες λοιπόν ήταν χαρούμενος επειδή τελείωσε το τρίτο μνημόνιο και ήδη ο άνθρωπος αυτός έχει ψηφίσει μαζί με τα μέλη της ομάδας ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Μέτρα ή 5,1 δισεκατομμύρια. Εντάξει, τώρα να ξαναέρθουμε, κύριε Αβγενάκη. Να ξαναέρθουμε. Πες ότι ρε παιδί μου, αυτός παλεύει εκεί πέρα. Να αυτό λέει. Έχετε προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο με τις συντάξεις? Διότι αν τους αναβάλει 6 μήνες και κάνει εκλογές το Μάη, θα σκάσουν τα χέρια σας. Δεν είναι μόνο η συντάξη, να σου πει κάτι, επειδή σκεφτήκατε με το θέμα των συντάξεων. Ναι. Εμείς έχουμε καταθέσει τροπολογία γι' αυτό. Εντάξει, αν ήταν δεχτεί. Αν ήταν τόσο παλικάρι, γιατί δεν ήταν δεχτεί? Αν όντως είναι τόσο, έστω μία φορά. Να δεχτούμε ότι είναι ειλικρινής, έστω για μία φορά. Γιατί να κάνει αυτή την τροπολογία μας? Δεν κατάλαβα. Εάν όμως είναι έτσι. Και στο τέλος, αυτό το ψηφίζω και το ξεψηφίζω, είναι δημιουργήμα ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Μέσα πάρα πολύ είναι ενταγμός. Μισό λεπτό, κύριε Αβγενάκη. Σε ένα ελληνικό λαό που έχει και ταλαιπωρηθεί και ψυχολογικά είναι αποκαμμένος. Υπάρχουν οι δυνατότητες για τη Νέα Δημοκρατία. Ισχύει έστω ας πούμε και περιορισμένα, αλλά ισχύει ότι αυτό το καινούριο περιβάλλον με τη λήξη του προγράμματος δίνει δυνατότητες στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας, και αυτό αφορά και εσάς προφανώς ως κόμμα που διεκδικείτε την εξουσία και είναι πιθανό να είστε στην κυβέρνηση. Ισχύει ότι δίνει τη δυνατότητα να ξαναδούμε πια με δικές μας εθνικές πολιτικές ορισμένα στοιχεία και της οικονομικής πολιτικής και ευρύτερα μεταρρυθμίσεων κτλ. Στη νέα περίοδο ή όχι? Γιατί αν είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, δηλαδή ότι ουσιαστικά εδώ θα τους έχουμε πάρει το κεφάλι μας για πολλά χρόνια, ότι το πρόγραμμα είναι ψηφισμένο, ότι είναι ασφικτικό, ότι είναι συγκεκριμένο κτλ. Αυτό σημαίνει ότι οι δυνατότητες δεν υπάρχουν για το επόμενο διάστημα, και αυτό αφορά και εσάς και όλα όσα μας λέτε, ας πούμε, και για τη φορολογία. Θα απαντήσω, και... αλλά θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Παρακαλώ, έλατε. Ναι. Πάμε. Ναι. Θα είναι χαλαρότερη η εποπτεία από εδώ και μετά? Σε σχέση με πριν. Δεν είναι χαλαρότερη. Υπάρχει ενισχυμένη εποπτεία που σημαίνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, που σημαίνει αυστηρά και σκληρά πράγματα, αλλά και ποινές σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν τηρήσει τα συντεθνημένα. Σωστά, σωστά. Επί των στόχων είναι πια ο έλεγχος. Τα μέτρα που μένει να ληφθούν θα παρακολουθούνται μάλιστα σε τριμηνιαία βάση, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό. Πάμε τώρα. Αντί για έγκριση των εγγράφων που δεν θα υπάρχουν πια, θα συντάσσεται μία έκθεση που είναι βέβαιο ότι θα καθορίζει τη στάση των αγορών έναντι της Ελλάδος. Η πραγματικότητα είναι ότι οι άλλες χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια χρηματοδοτήθηκαν από τις αγορές. Πράγμα που δεν ισχύει για την Ελλάδα, η οποία θα είναι εκτός μνημονίων και εκτός αγορών ταυτόχρονα. Δηλαδή κυριολεκτικά στον αέρα. Τότε κανονικά πρέπει να έχουμε άλλο ένα μνημόνιο με βάση αυτή τη θέση. Όχι, λέω άλλο ένα μνημόνιο για να παίρνουμε και λεφτά. Και δυστυχώς, αλλά θυμάμαι τον κύριο Μητσοτάκη να λέει στη Βουλή ότι δεν είστε υπέρ της πιστοληπτικής γραμμής. Επιτρέψτε να σας πω, γιατί θέλω να καταλήξω κάπου. Παρακαλώ. Όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση, ο κύριος Σύπρας δηλαδή, δεν πρόκειται να θωρακίσει την ελληνική οικονομία και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στις διεθνείς αγορές. Δεν εφάρμοσε τις απαιτούμενες ιδιωτικοποιήσεις, που είναι θέσεις, πιστεύω, της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα. Δεν εξάλληψε τα capital controls, που το θεωρούμε αυτονόητο για να κινηθεί η αγορά και να έρθει η οικονομία την επόμενη μέρα. Δεν ενέταξε τη χώρα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, πράγμα που πολύ έγκαιρα είχαμε αναδείξει και είχαμε πει. Γεγονός που ήδη επιβεβαιώνει πώς θα φτάσει και ευάλωτη παραμένει η ελληνική οικονομία, που μοιάζει να φέρνεται βαλτωμένη με αποκλειστική ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Όσο λοιπόν αυτή η κυβέρνηση παραμένει στο τιμόνι της χώρας, όλα αυτά θα συμβαίνουν. Και εσείς τι θα μπορείτε να κάνετε, δηλαδή εσείς θα καταργήσετε, ας πούμε, το υπερταμείο? Τι πρέπει να συμβεί την επόμενη μέρα? Αυτό που η Ελλάδα χρειάζεται είναι ένα τολμηρό σχέδιο ανασυγκρότησης του κρατικού μηχανισμού, που είναι αφανώς διαλυμένος τώρα, μην γελιόμαστε. Και πραγματική επανεκκίνηση. Εκεί τώρα έχουμε θέμα. Εκεί έχουμε ένα θέμα. Ένα λεπτό. Έχει θέματα, αλλά πρέπει να τα λύσουμε τα θέματα. Γι' αυτό ακριβώς ο Κυριάκος να πάει σε κυβερνήση και να σπάσει αυγά. Τι να κάνουμε? Ναι. Χρειάζεται μια επανεκκίνηση οικονομίας με τόνωση, το τονίζω, των ιδιωτικών επενδύσεων. Άγια θέση της παράταξής μας και του Προέδρου μας. Χρειάζεται μια άλλη φιλοσοφία, γιατί είναι οργανωμένος αυτός ο τόπος. Που λειτουργούν οι θεσμοί, πώς λειτουργούν οι θεσμοί, αν λειτουργούν οι θεσμοί, αν λειτουργεί το κράτος και αν υπάρχει σχέση και ποια είναι. Κράτους και οικονομίας. Χρειάζεται, απαιτείται δηλαδή, και είναι πάλι για θέση Νέας Δημοκρατίας, να δουν ευκαιρίες έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι, αν θέλουν στο εξωτερικό, να μπορούν να δημιουργήσουν και να μπορέσουν να αναπτύξουν τη δική τους προσωπικότητα, την οικογένειά τους, για να είναι στον τόπο τους. Να δημιουργήσουν στόχο στη χώρα μας. Αυτά όμως δεν μπορούν να γίνουν μέσα σε ένα μήνα ή σε μια εβδομάδα. Χρειάζεται ένα σχέδιο τολμηρών αλλαγών, βασικών θεμελιών μεταρρυθμίσεων.
ένα σχέδιο ανάπτυξη κυριολεκτικά τη χώρα μα. Τώρα τι θα πει ο Κυριάκο, τι θα πει στην έκθεση. Στην έκθεση αυτά. Το οποίο ο Κυριάκο Μητσοτάκη και θέλει και ξέρει. Εντάξει, και στην έκθεση λέω, διότι ο Τσίπρα ξέρουμε στην έκθεση τι θα πει. 750 εκατομμύρια, αυτό το ανατάλλο, αυτό φοροαπαλλαγέ κλπ. Ο Κυριάκο θα έχει κάνει αντίστοιχε εξαγγελίε παροχών, θα κάνει τι. Δεν πήγε ποτέ, δεν πρόκειται να πει ο Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα αλυσβερίστη. Σε ένα συναγωνισμό παροχολογίας. Δεν είναι η κουλτούρα του, δεν είναι η θέση του, δεν είναι το πιστεύω του. Δεν είναι και πώς θα πάτε τις εκλογές τώρα, πώς θα πάτε τις εκλογές τώρα, ο ένας τα μοιράζει λεφτά και ο άλλος τα λέει εγώ είμαι κύριος και δεν τα κάνω αυτά. Είναι αυτό που πιστεύουμε ότι χρειάζεται ο ελληνικός λαός. Μετά το μάθημα που έχουμε πάρει όλοι μας για το πολιτικό σύστημα και πολίτες που ψήφισαν είτε καταδικάζοντας τη Νέα Δημοκρατία άλλα κόμματα είτε πιστεύοντας. Αυτό το ευχάριστο, το γελαστό παιδί πέτασε πάντα στα πάντα. Νομίζω ότι έχουν πάρει οι ευγέτες περάσματά τους και βεβαίως είναι αποφασισμένοι και είμαστε αποφασισμένοι ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ να αποτελέσουν παρελθόν για τη χώρα μας το συντομότερο να πούμε. Δυνατότητες εφαρμογής. Γιατί κινούμε μέσα στην κοινωνία, δεν είμαι μέσα στη γυάλα μου, ότι όταν έρθει η ώρα των εκλογών, να θυμάστε πολύ καλά, ειδικά σας το λέω, ότι το μήνυμα του ελληνικού λαού θα είναι τόσο ισχυρό, μα τόσο ισχυρό. Το μήνυμα που θα προκύψει μέσα από την κάλπη, έτσι. Που θα τρίβουν πολύ τα μάτια του. Δυνατότητες λοιπόν μια άλλη πολιτική υπάρχουν, δεν μου είπατε κύριε Αβγενάκη. Γιατί θέλουν να τιμωρήσουν τον κύριο Τσίπρα, είτε πραγματικά πιστεύουν στο λόγο, στη θέση, στην εντυμότητα και στη συνέπεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ωραία. Για του δύο λόγου αυτού, ελπίζω και έχουμε ο δεύτερο λόγο να είναι πολύ μεγαλύτερο, πολύ περισσότερο αυτοί που θα το κάνουν συνειδητά. Να δώσουμε το λάστιχο για μια νέα ισχυρή κυβέρνηση, η οποία θα δουλέψει για να έχουμε το θεμέλιο να τον βελτίωση τη οικονομία, αλλά φυσικά τη κατάσταση του Ιππέρα που πέρσι στη χώρα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, καλημέρα. 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 Ευχαριστώ πολύ.